Ανίποτε είναι η θλίψη που βιώνουν οι δεκάδες οικογένειες των αθώων θυμάτων και μαζί τους βέβαια όλος ο ελληνικός λαός για την πολύ νεκρή τραγωδία από τη σύγκρουση του τρένου στα Τέμπη. Ταυτόχρονα όμως μας πλημμυρίζει και τους πλημμυρίζει όλους τεράστια οργή. Και αυτή η οργή εκφράζεται όλες αυτές τις μέρες μετά την τραγωδία από τους εργαζόμενους και την νεολαία, στις πλατείες και στους δρόμους σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτή η οργή έχει γίνει ένα φουσκωμένο ορμητικό ποτάμι και θα εκφραστεί και αύριο στη μεγάλη εργατική παλαϊκή απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Γιατί τώρα, κύριε Υπουργή, δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα για να υποθούν τα πράγματα με το όνομά τους, για να αποκαλυφθούν οι αιτίες και οι ένοχοι των κρατικών εγκλημάτων και κυρίως για να πάψουν αυτές οι συνεχιζόμενες ανθρωποθυσίες στο βωμό των κερδών. Γιατί η τραγωδία στα Τέμπη δεν ήταν ένα δυστύχημα που οφείλεται σε ένα ανθρώπινο λάθος, όπως προκλητικά επιχειρεί να μας πείσει η κυβέρνηση, μια προσπάθεια βέβαια που πέφτει στο κενό και προσπαθεί ταυτόχρονα να το τεκμηριώσει μέσα από το προαποφασισμένο πόρισμα μιας τιμένης από την ίδια Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Ήταν ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα για το οποίο υπήρχαν επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλο το προηγούμενο διάστημα και όπως κάθε έγκλημα, έτσι και αυτό έχει συγκεκριμένους ενόχους. Ένοχοι είναι όσοι υπηρέτησαν και υπηρετούν την πολιτική της απελευθέρωσης των συγκοινωνιών, την υποχρηματοδότηση και ιδιωτικοποίηση του σιδηροδρόμου, την κατάτμιση του σιδηροδρομικού έργου στα πλαίσια των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή όλες χωρίς εξαίρεση οι μέχρι σήμερα αστικές κυβερνήσεις, τόσο της Νέας Δημοκρατίας, όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ένοχοι είναι όσοι πίνουν νερό στο όνομα της ψηφιακής μετάβασης για να θησαυρίζουν οι νέοι επενδυτές του ψηφιακού κόσμου, αλλά την ίδια ώρα θεωρούν κόστος την αξιοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής και τις τεράστιες εργατικές και λαϊκές ανάγκες, όπως για την ουσιαστική ασφάλεια των συγκοινωνιών, την αντισεισμική θωράκιση, την αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία και άλλα. Αυτή είναι η μεγάλη αντίφαση ανάμεσα στις δυνατότητες που δίνει η σημερινή εποχή και στο πώς αυτές αξιοποιούνται. Ένοχοι είναι όσοι δεν διστάζουν να θυσιάζουν στο βωμό των κερδών τους ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Ένοχο είναι το ίδιο το αστικό κράτος που υπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος της ανθρώπινης ζωής και των λαϊκών αναγκών. Αυτό βαφτίζει ως δημόσιο συμφέρον που το υπερασπίζεται είτε διατηρώντας την ιδιοκτησία των σιδηροδρόμων και των άλλων κοινοφελών υπηρεσιών, είτε ξεπουλώντας την σε ιδιωτικά συμφέροντα. Γιατί είναι το ίδιο το αστικό κράτος που δίνει ψίχουλα για την αναβάθμιση των αναγκαίων υποδομών, για αντισεισμικά, αντιπυρικά, αντιπλημμυρικά έργα, για την υγεία, την παιδεία. Είναι ο 100% κρατικός ΟΣΕ που έχει στην ευθύνη του τη σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και ανάταξη, ανακατασκευή του δικτύου. Και την ίδια ώρα το αστικό κράτος επιλέγει να ταΐζει με ζεστό χρήμα τους επιχειρηματικούς μονοπωλιακούς ομίλους, παραδίδει κερδοφόρα φιλέτα στα ιδιωτικά συμφέροντα, όπως βέβαια με την ίδια ευκολία προσφέρει τα σπίτια του λαού στις ωρέξεις των αρπακτικών, των τραπεζών και των φαντς. Γιατί βέβαια και το ίδιο το αστικό κράτος καθορίζει τις προτεραιότητές τους με το εχθρικό για τις λαϊκές ανάγκες ζύγι του κόστους όφελους. Συνεργός λοιπόν σε αυτό το έγκλημα είναι και η ίδια η δικαιοσύνη. Γιατί αυτή η δικαιοσύνη τόλμησε να βγάλει παράνομη την απεργία των εργαζομένων στο μετρό την αμέσως επόμενη μέρα αυτού του εγκλήματος, όταν ακόμα καταμετρούνταν οι σωροί και αναζητούνταν οι αγνοούμενοι, αξιοποιώντας βέβαια όλο το απεργοκτόνο νομοθετικό πλαίσιο που συνδιαμόρφωσαν οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.
όπως έκαναν βέβαια και σε όλες τις προηγούμενες απεργίες, όταν απεργούσαν οι εργαζόμενοι για αυτά τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που λείπουν από τους σιδηροδρόμους και βοούσε ο τόπος πραγματικά για αυτές τις ελλείψεις. Το ίδιο έκανε και στις απεργίες στην Κόσκο, στις απεργίες των αυτεργατών και αλλού. Την ίδια στάση κρατάει η δικαιοσύνη στη συντριπτική πλειοψηφία των απεργιών των εργαζομένων. Και αυτή η στάση χαιρετίζεται από την πλειοψηφία των μέσων μαζικής ενημέρωσης, συνοδευόμενη και από τη γνωστή ρητορία για την ταλαιπωρία των λίγων και άλλα τέτοια που καλλιεργούν συνεχώς τον κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτή η δικαιοσύνη είναι που διώκει τους αγωνιζόμενους βιοπαλαιστές αγρότες με την κατηγορία για διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών. Αυτά διαταράσσουν για, το δικό σας, για τα δικά σας δεδομένα τις συγκοινωνίες, φορτώνοντάς τους επιπλέον και το μισό ποινικό κώδικα που από κοινού βέβαια διαμορφώσατε όλες τις κυβερνήσεις. Είναι η ίδια δικαιοσύνη που περηφανεύεται για τα νέα επενδυτικά δικαστήριά της, που φυσικά δικαιώνουν τους επενδυτές και σκίζονται για να τρέξουν οι υποθέσεις τους. Άλλωστε, οι χρυσοφόρες συμβάσεις τους και ένα ολόκληρο νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνουν και πολλά τέτοια παραθυράκια για να τους προστατεύουν. Είναι η ίδια δικαιοσύνη που νομιμοποιεί τη δυνατότητα των εταιριών διαχείρισης να επισπεύδουν κατασχέσεις και πληστηριασμούς για λογαριασμό των funds σε βάρος της λαϊκής περιουσίας, όπως έγινε με την πρόσφατη κατάπτυστη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία βέβαια εκδόθηκε σε χρόνο ρεκόρ, αξιοζήλευτο για τα δεδομένα της δικαιοσύνης, επιβεβαιώνοντας ότι όταν πρόκειται να εξυπηρετήσει τα μεγάλα συμφέροντα, μπορεί με ευκολία να κινείται ταχύτατα. Είναι η ίδια δικαιοσύνη, κύριε Υπουργέ, που αποπνέει δυσοδεία από τη σύψη της μέσα από τις πολύ πρόσφατες αποκαλύψεις οι οποίες αποσχολούν έντονα και την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για τις προκλητικές διασυνδέσεις και τα κολλητιλίκια δικαστικού επιμελητή γνωστού για το βίο και την πολιτεία του που πραγματοποιεί εκτελέσεις για λογαριασμό των φαντ σε λαϊκά σπίτια με ανώτατους δικαστές, εισαγγελείς, υπουργούς και άλλα, και για αυτές τις προκλητικές σχέσεις η κυβέρνησή σας σιωπά. Γι' αυτό λοιπόν είναι τουλάχιστον προκλητικές οι δηλώσεις ότι τώρα είναι η ώρα της δικαιοσύνης, καλλιεργώντας για άλλη μια φορά αυταπάτες ότι η δικαιοσύνη είναι αυτή που θα έρθει να επιφέρει την κάθαρση. Ο λαός, ξέρετε, έχει πολύτιμη πείρα που δεν μπορεί να την ξεχάσει. Καμιά δικαίωση δεν ήρθε από την αστική δικαιοσύνη για τα εγκλήματα στο Σάμινα, τη Ρικομέξ, τη Μάνδρα και τόσα άλλα. Η απόδοση των ευθυνών σε ορισμένα μόνο πρόσωπα, ανεξάρτητα από το πραγματικό ή μη μερίδιο της ευθύνης τους, ήταν πάντα βολική για να αθωώνονται τελικά οι εγκληματικές πολιτικές. Καμιά εμπιστοσύνη λοιπόν δεν πρέπει να δείξουν οι εργαζόμενοι και ο λαός στο αστικό κράτος και τη δικαιοσύνη του, γιατί αυτά υπηρετούν τον νόμο του κέρδους. Η ζυγαριά της δικαιοσύνης πάντοτε θα γέρνει μέσα στο υπάρχον εκμεταλλευτικό σύστημα υπέρ αυτού του νόμου. Η ιστορία όμως, ξέρετε, έχει αποδείξει συχνά ότι μετά από τέτοιες μεγάλες τραγωδίες οι λαοί αφυπνίζονται και γυρίζουν προς τα μπρος τον τροχό της ιστορίας. Έτσι πρέπει και μπορεί να γίνει και τώρα, γιατί αυτή θα είναι και η καλύτερη δικαίωση των τόσων αθώων θυμάτων. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες συζητάμε και το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το οποίο εντάσσεται σε ένα πλαίσιο από βαθιά αντιδραστικές ταξικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες υλοποιούν για ακόμα μια φορά κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διάφορων επιτελείων της άρχουσας τάξης, όπως έχουν εξάλλου εύγλωτα αποτυπωθεί τόσο στην έκδοση της Επιτροπής Πισαρίδη, όσο και στο σχέδιο ανάπτυξης και ανθεκτικότητας. Η στόχευση των μεταρρυθμίσεων αυτών είναι διπλή. Απ' τη μια να θωρακιστεί το σύστημα από κάθε αμφισβήτηση,
και απ' την άλλη να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο λειτουργίας και απονομής της δικαιοσύνης με όρους που θα εξυπηρετούν την πιο γρήγορη, φιλική και αποτελεσματική για τους επιχειρηματικούς ομίλους διεκπεραίωση των υποθέσεών της. Ένας πυλώνας μεταρρυθμίσεων ειδικότερα αφορά στην ίδια την οργάνωση και τη λειτουργία των δικαστηρίων. Έτσι τα δικαστήρια καλούνται να συμβάλλουν στην κανονικότητα της ροής των κονδυλίων του Ταμείου Ανάπτυξης και για το Ταμείο Ανάκαμψης και για τους λόγους αυτούς επιβάλλεται αφενός να θέτουν σε προτεραιότητα τις υποθέσεις στις οποίες διακυβεύονται επενδυτικά συμφέροντα και αφετέρου να ιδρύουν ειδικά τμήματα για τις υποθέσεις που ενδιαφέρουν κυρίως τους στρατηγικούς επενδυτές. Σε αυτά τα τμήματα βέβαια δεν φίδεστε πόρων. Αυτά στελεχώνονται από εξειδικευμένους δικαστές που θα έχουν τύχη και αντίστοιχης επιμόρφωσης, καθόλου αταξικής και ουδέτερης φυσικά, σε ζητήματα οικονομικής θεωρίας και άλλα. Εισάγονται ταυτόχρονα μέθοδοι management στη διοίκηση των δικαστηρίων, τα οποία καλούνται να καταρτίζουν πλάνα σαν επρόκειτο για πολυεθνικές επιχειρήσεις, ενώ κυρίαρχη σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στο αν υπάρχει ανάγκη διατήρησης ενός δικαστηρίου, είναι αυτή η γνωστή αντιδραστική λογική του κόστους-όφελους. Στον αντίποδα βέβαια, η πρόσβαση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων στη δικαιοσύνη και στη συγκεκριμένη περίπτωση στη διοικητική δικαιοσύνη, που αφορά το νομοσχέδιο, καθίσταται όλο και πιο δύσκολη εξαιτίας του αυξημένου κόστους της δίκης, αλλά και των πολύμορφων δικονομικών εμποδίων, όπως ενδεικτικά είναι η ενδικοφανής προσφυγή στις φορολογικές διαφορές, ενώ συνολικά προωθείται η λογική της εξοδικαστικής επίλυσης των διαφορών. Ειδικότερα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εισάγεται για πρώτη φορά το αντιδραστικό μόρφωμα της λεγόμενης τηλεματικής δίκης με τη μετατροπή κάποιων δικαστηρίων σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής όπως αποκαλούνται. Όπως προβλέπεται στον οδικό χάρτη που περιέχεται στο παράρτημα του νομοσχεδίου, από το τέλος του 2026 και μετά καταργούνται ή συγχωνεύονται διοικητικά δικαστήρια και μετακινούνται οι δικαστές τους ή μετατρέπονται σε δικαστικά γραφεία τηλεματικής, εφόσον όπως αναφέρεται σε αυτό, εξακολουθήσει η μείωση της εισρωής των υποθέσεων σε αυτά. Ορίστε η φωτογραφία της λογικής του κόστους, της ζυγαριάς κόστους-όφελους. Αυτή είναι η μείωση βέβαια της εισρωής των υποθέσεων. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συμβεί με δεδομένα τα οικονομικά και δικονομικά εμπόδια που συνεχώς ορθώνονται στην πρόσβαση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων στη δικαιοσύνη και ιδιαίτερα στη διοικητική. Στην πράξη δηλαδή έρχεστε και με αυτό το νομοσχέδιο να υλοποιήσετε τη γνωστή έκθεση πικραμένου για το δικαστικό καλλικράτη, απλά μεταθέτετε για λίγα χρόνια προς τα πίσω την εφαρμογή της, όταν όπως λέτε θα υπάρξει η αντίστοιχη τεχνολογική υποδομή. Εξάλλου ήδη στο σημερινό νομοσχέδιο νομοθετείται αυτή η κατάργηση των μεταβατικών εδρών στο άρθρο 18. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι δεν χωράει κανένας εφησυχασμός για την προσωρινή αναδίπλωση του Υπουργείου ή μάλλον για τη χρονική μετάθεση του στόχου της. Η χρήση και μάλιστα κατά τρόπο υποχρεωτικό τεχνολογιών μη εύκολα προσβάσιμων στους περισσότερους θα καταστήσει ακόμα πιο δύσκολη τη δικαστική αμφισβήτηση της κρατικής δράσης στα τμήματα των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων. Απ' την άλλη βέβαια, οι εξελίξεις αυτές κατατείνουν και σε αυτοματοποιημένες με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δικαστικές αποφάσεις που θα ευθυγραμμίζονται καλύτερα με την κυρίαρχη πολιτική και νομολογία, κάτι βέβαια που πιο καθαρά θα φανεί τα επόμενα χρόνια με τη σχεδιαζόμενη εισαγωγή στη δικαιοσύνη της τεχνητής νοημοσύνης. Με τις τηλεματικές δίκες καταργείται ουσιαστικά η αρχή της δημοσιότητας της δίκης, καθιστώντας τη δικαιοσύνη ακόμα πιο στεγανή και ελέγξιμη. Παράλληλα, ενισχύεται η συγκέντρωση της δικαστικής ύλης στις ισχυρές δικηγορικές εταιρείες και τα μεγαλογραφεία που διαθέτουν και την ανάλογη υποδομή για τη χρήση των νέων τεχνολογιών, το αντίστοιχο προσωπικό, σε βάρος φυσικά των μικρών αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων. Οι διοικητικές δίκες, λόγω της φύσης τους, προσφέρονται
για το ξεκίνημα αυτής της εφαρμογής των τηλεδικών, με μια έννοια πειραματικά, αλλά είναι βέβαιο, εξάλλου ομολογείται και από την κυβέρνηση και από τα διάφορα άλλα επιτελεία που επεξεργάζονται αυτές τις αντιδραστικές αλλαγές, ότι θα γίνει στη συνέχεια προσπάθεια να επεκταθεί αυτή και στις αστικές και ποινικές δίκες, με όλες τις πολύπλευρες αρνητικές συνέπειες που αυτά θα έχει για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα, όπως βέβαια και τους αυτοαπασχολούμενους δικηγόρους με τα χαμηλότερα εισοδήματα. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Για άλλη μια φορά, η πρόοδος της τεχνολογίας αξιοποιείται, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με την προώθηση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών στα σωματεία, όχι για τις εργατικές και λαϊκές ανάγκες όπως θα μπορούσε και θα έπρεπε, αλλά για την υλοποίηση των αντιδραστικών σχεδιασμών. Εξάλλου, σε όλο το μεγαλείο έχει αποκαλυφθεί ότι εκεί που χρειάζεται πραγματικά να αξιοποιηθεί η πρόοδος της τεχνολογίας για την βελτίωση των συνθήκων ζωής, της ασφάλειας, την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών, εκεί δεν υπάρχει ούτε το ενδιαφέρον ούτε η ταχύτητα της εφαρμογής της. Δεν είναι τυχαίο ότι οι εργαζόμενοι στον χώρο της δικαιοσύνης, δικαστές, δικηγόροι, δικαστικοί υπάλληλοι, έχουν με έντονο τρόπο εκφράσει την αντίθεσή τους στην καθιέρωση των τηλεδικών, όσο βέβαια και στην ίδια την κατάργηση και συγχώνευση δικαστηρίων, και παρόλα αυτά η κυβέρνηση επιμένει σε αυτές τις στοχεύσεις, εισάγοντας για ψήφιση το συζητούμενο απαράδεκτο νομοσχέδιο. Στο νομοσχέδιο αυτό υπάρχουν και άλλες φυσικά προβληματικές διατάξεις, όπως για παράδειγμα η υποχρέωση ειδικής αιτιολογίας για την απόφαση αναβολής διοικητικών δικαστηρίων και άλλες, οι οποίες βέβαια, αν θέλετε, είναι και δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τον κύριο όγκο του νομοσχεδίου, που αποτελεί πραγματικά μια αντιδραστική τομή στη διοικητική δίκη, και για τους παραπάνω λόγους θα καταψηφίσουμε επί της αρχής το σύνολο του νομοσχεδίου. Ευχαριστώ.